έτοιμο να εξαπολύσει μια ισχυρή και περίπλοκη επίθεση εναντίον του Ισραήλ, εμφανίζει το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal τη Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2024. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, το Ιράν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει πιο καταστροφικές πολεμικές κεφαλές, αλλά και πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Πλέον το Ιράν κρατάει την τύχη στα χέρια του και εξετάζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για να ανοίξει νέο κύκλο συγκρούσεων, όπως φαίνεται ότι δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι σε Άραβες διπλωμάτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο στρατός μας έχασε ανθρώπους, οπότε πρέπει να απαντήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι στην επικείμενη επίθεση του Ιράν δεν θα συμμετέχουν μόνο οι επίλεκτες δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης. Το γεγονός ότι το Ισραήλ χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχει ληφθεί υπόψη από την Τεχεράνη και επομένως οι στόχοι της νέας ιρανικής επίθεσης θα είναι παρόμοιας φύσης. «Ο στρατός μας έχασε ανθρώπους, οπότε πρέπει να ανταποκριθεί», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος που επικαλείται Ιρανική εφημερίδα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή, το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει Ιρακινό έδαφος για μέρος της επιχείρησης και πιθανότατα θα στοχεύσει Ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά πολύ πιο επιθετικά από την τελευταία φορά. Το Ιράν δεν σχεδιάζει να περιορίσει την απάντησή του σε πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως έγινε στις δύο προηγούμενες επιθέσεις, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, και οι πύραυλοι που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν πιο ισχυρές κεφαλές, αναφέρεται στο δημοσίευμα που επικαλείται Ιρανός και Άραβες αξιωματούχοι. Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι εκτόξευσε 4 διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων μεσαίου βεληνεκούς στην τελευταία του επίθεση κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, τους πυράβλους Εμάντ και Χάντρ και δύο από τους νεότερους και τους πιο προηγμένους, τους Χεϊμπάρ Σεκάν και Φατάχ. Το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει το Ιρακινό έδαφος για να πραγματοποιήσει πολύ πιο καταστροφικά πλήγματα, κάτι που θα επιτευχθεί όχι μόνο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους, αλλά με πιο ισχυρές πολεμικές κεφαλές που θα εξοπλιστούν σε πιο προηγμένα πυραυλικά συστήματα από αυτά που εκτοξεύτηκαν την 1η Οκτωβρίου 2024. Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι το Ιράν δεν θέλει να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές, οπότε η επίθεσή του θα γίνει μετά την ψηφοφορία της 3ης, 5 Δεκάτου 2024, αλλά πριν την ορκομοσία του νέου Προέδρου τον Ιανουάριο του 2025, με πηγές να δηλώνουν ότι το Ιράν προτιμάει τη δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις. Το Ισραήλ διατηρεί ένα συγκεκαλυμμένο αλλά ισχυρό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο που αφορά τον στόλο υποβρυχίων κατηγορίας Dolphin που αποκτήθηκε από τη Γερμανία. Εξοπλισμένα με πυράβλους κρούζ με πυρηνική κεφαλή, αυτά τα συμβατικής πρόωσης υποβρύχια παρέχουν στο Ισραήλ ικανότητα προληπτικού χτυπήματος, εξασφαλίζοντας ατύπεινα σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης, αναφέρει το National Interest. Η προοπτική να ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ είναι κάτι που γνωρίζει η Τεχεράνη, αξιωματούχοι της οποίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι Ισραηλινοί έχουν την ικανότητα να αποδεκατήσουν βασικούς στόχους βαθιά μέσα στο Ιράν, χάρη στο μικρό αλλά ισχυρό στολίσκο του Ισραήλ με υποβρύχια κατηγορίας Dolphin. Ακόμη και αν το Ιράν, πιθανότατα μέσω των τρομοκρατών πληρεξούσιών του, κατάφερνε να εξαπολύσει μια καταστροφική επίθεση στο Ισραήλ, οι Ισραηλινοί θα είχαν μια ικανότητα δεύτερου χτυπήματος κατά του Ιράν. Φυσικά, η πρόσφατη εισαγωγή προηγμένων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας που παρέχονται στο Ιράν από τη Ρωσία θα μπορούσε να περιπλέξει μια Ισραηλινή επίθεση από την θάλασσα. Ωστόσο, αυτά τα ρωσικά αμυντικά συστήματα, αν και μπορεί να περιπλέξουν τα Ισραηλινά σχέδια επίθεσης, δεν είναι σε καμία περίπτωση αλάνθαστα μπροστά στους Ισραηλινούς πυράβλους κρούζ με πυρηνική κεφαλή. Το Ιράν, μέσω των μέσων ενημέρωσής του, αύξησε την ρητορική του, απειλώντας να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις υποδομής πετρελαίου στην Αραβική Χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παρόμοια σχέδια αναφέρθηκαν προηγουμένως από μέσα μαζικής ενημέρωσης που συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC, και σήμερα παρόμοια δήλωση έκανε ένας εκπρόσωπος της Ιρακινής Ιητικής Ομάδας, Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία είναι δομικά μέρος της Χασάντ Αλ-Σαμπί. Αυτή η απειλή φαίνεται σοβαρή στο πλαίσιο της γενικής έντασης στην περιοχή, δεδομένης της επιρροής της Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μιας από τις πιο ισχυρές Ιρακινές Ιητικές Ομάδες που συμμετείχαν στον ένοπλο αγώνα κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και ήταν ενεργές στη σύγκρουση με το Ισλαμικό Κράτος, τρομοκρατική οργάνωση απαγορευμένη στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της μέγιστης ανθοφορίας της.
Οι Ιρανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στους περιφερειακούς ενεργειακούς κόμβους, προκαλώντας ανησυχία στην διεθνή κοινότητα και στις χώρες του κόλπου. Δεδομένη τη στρατηγική σημασία τη πετρελαϊκή υποδομή τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την παγκόσμια οικονομία, μία τέτοια ρητορική εκλαμβάνεται ω σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα τη περιοχή. Είναι άκρως επικίνδυνη η λογική που διέπει πολλά κεφάλια στη συμμαχία, αφού κάποιοι, όπως όλα δείχνουν, θέλουν να εμπλέξουν το ΝΑΤΟ κατά του Ιράν, διευκολύνοντας την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν λόγω της δολοφονίας του Χανίγια. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να παράσχει μια ταχεία και σοβαρή απάντηση εάν το Ιράν προχωρήσει με το σχέδιο αποστολής εκατοντάδων δορυφορικών κατευθυνόμενων βαλιστικών πυράβλων μεσαίου βεληνικού στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να παραδώσει πυράβλους στη Μόσχα, προκαλώντας την οργή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεκάδες Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύονται στο Ιράν για να χρησιμοποιούν το σύστημα βαλιστικών πυράβλων μεσαίου βεληνικούς FH-360, δήλωσαν στο Reuters δύο ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών, προσθέτοντας ότι αναμένουν την επικείμενη παράδοση εκατοντάδων δορυφορικών καθοδηγούμενων όπλων στη Ρωσία για επίθεση στην Ουκρανία. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ και οι εταίροι της G7 ήταν προετοιμασμένοι εάν το Ιράν προχωρούσε στη μεταφορά όπλων. Ο εκπρόσωπος είπε: «Θα αντιπροσώπευε μια δραματική κλιμάκωση της υποστήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας». Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν από την αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε ο ίδιος. Εκπρόσωποι του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας πιστεύεται ότι υπέγραψαν σύμβαση στις 13 Δεκεμβρίου 2023 στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους για την παροχή πυράβλων FH-360 και ενός ακόμη συστήματος βαλιστικών πυράβλων που κατασκευάστηκε από τον κρατικό οργανισμό αεροδιαστημικής βιομηχανίας του Ιράν που ονομάζεται ABABIL. Επικαλούμενοι πολλές εμπιστευτικές πηγές πληροφοριών, οι αξιωματούχοι οι οποίοι ζήτησαν την ανωνυμία τους για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα δήλωσαν ότι ρωσικό προσωπικό επισκέφθηκε το Ιράν για να μάθει πώς να χειρίζεται το αμυντικό σύστημα FH-360. Μία τρίτη πηγή πληροφοριών από άλλη ευρωπαϊκή υπηρεσία είπε ότι υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η Ρωσία έστειλε στρατιώτες στο Ιράν για εκπαίδευση στη χρήση ιρανικών βαλιστικών συστημάτων πυράβλων χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα η στρατιωτική υποστήριξη του Ιράν στη Μόσχα περιοριζόταν κυρίως σε μία επανδρομένα επιθετικά ντρόν Σαχίντ, τα οποία άλλαξαν τη μορφή του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν την Κίνα ότι παρέχει στη Ρωσία πυράβλους κρούς και κινητήρες για ντρόνς και εργαλειομηχανές για βαλιστικούς πυράβλους, ενώ προτρέπουν την Ευρώπη να εντείνει τη διπλωματική και οικονομική πίεση στο Πεκίνο για να σταματήσει τις πωλήσεις. Στην αποκάλυψη αυτή που αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες προέβησαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι κινέζικες και ρωσικές εταιρείες και ομάδες εργάζονται για την αποκοινού παραγωγή ντρόνς εντός της Ρωσίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.